Και πάμε να δούμε περισσότερα στοιχεία σε ό,τι αφορά τη διασπορά του κορονοϊού. Μάνο. Λοιπόν, στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θα δούμε την Ιφίλιο, θα δούμε πώς εξελίσσεται η ροή του κορονοϊού σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα ξεκίνησαν από την επαρχία Ουχάν στην Κίνα. Αρχικά ο ιός επεκτάθηκε σε γειτονικές χώρες, πέρασε στην Ευρώπη και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή το επίκεντρο της πανδημίας είναι οι ευρωπαϊκές χώρες. Να σου πω ότι πριν από λίγο, Κατερίνα, και η Βουλγαρία αλλά και η Ισπανία κήρυξαν τις χώρες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πάμε στην Ευρώπη, που αυτή τη στιγμή εδώ εστιάζεται το ενδιαφέρον των ειδικών. Δηλαδή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει, Κατερίνα, ότι αν καταφέρουμε να φρενάρουμε τη διασπορά του ιού στην Ευρώπη, ίσως να έχουμε κερδίσει το στοίχημα. Άρα, εδώ πρέπει να λειτουργήσουμε όχι μόνο ως Έλληνες αλλά και ως Ευρωπαίοι, γιατί όλοι μαζί η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι επί της ουσίας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή είναι μια κατάσταση η οποία ενδεχομένως να διαρκέσει και για τους επόμενους δύο μήνες. Ακριβώς. Το είπε και η κυρία Μπουρμπουδάκη. Πρέπει να είμαστε εξόχως προσεκτικοί. Εξακολουθεί η Τουρκία να μην δίνει σημάδια κορονοϊού. Εδώ βλέπουμε ότι η Κεντρική Ευρώπη και η Ιταλία είναι στο κόκκινο. Και πάμε να δούμε τον επόμενο χάρτη, Κατερίνα, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι τα κρούσματα, ακόμα και σήμερα που έφτασαν στα 190, πάλι περιορίζονται σε περιοχές όπως την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, την Εύβοια και την Μυτιλίνη. Το καλό αυτές είναι σε ό,τι μας αφορά ότι σε σύγκριση με την Ιταλία ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε πολύ πιο άμεσα και νωρίτερα σε σχέση με τη γείτονα. Γι' αυτό ενδεχομένως έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε τη διασπορά. Βεβαίως. Και το θέμα είναι να εντοπίζουμε όσο το δυνατόν λιγότερα ορφανά κρούσματα. Γιατί αν υπάρχει δικαιολογία, αν υπάρχει αιτιολογία, αυτό σίγουρα είναι πιο εύκολο και για τους ειδικούς. Πάμε να δούμε τον επόμενο πίνακα. Λοιπόν, είναι οι λίστες με τις χώρες. Δηλαδή, η Κίνα εξακολουθεί, Κατερίνα, να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 80.815 κρούσματα. Στη δεύτερη θέση η Ιταλία, θέλω να μείνουμε λίγο στην Ιταλία, 15.113, 1.016 οι νεκροί. Σύνολο θεραπευθέντων στην Ιταλία είναι 1.258. Ενεργές περιπτώσεις, δηλαδή αυτές που νοσηλεύονται είτε σε νοσοκομεία είτε σε κατοίκον νοσηλεία, 12.839. Κρίσιμες περιπτώσεις 1.153. Και για ένα εκατομμύριο, ανά ένα εκατομμύριο του πληθυσμού, είναι 250 στην τα Ιταλία, κρούσματα. Στην Ιταλία, εκεί όπου ένα αρχικό λάθος στη Λομβαρδία διαδέχθηκε το άλλο και η αρχική ολιγορία κατέληξε στο να τεθεί μια ολόκληρη χώρα σε καθεστώς καραντίνας. Και πάμε να δούμε την θέση της Ελλάδας στον αμέσως επόμενο πίνακα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση με 190 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τα νέα κρούσματα, όπως σας είπαμε, είναι 73. Έχουμε ένα νεκρό, σύνολο θεραπευμένων 2 είναι η μητέρα με το παιδί, τα δύο πρώτα κρούσματα που εντοπίστηκαν στην Θεσσαλονίκη. Ενεργές περιπτώσεις 187 που νοσηλεύονται είτε σε νοσοκομεία είτε στο σπίτι. Και έχουμε και 2 κρίσιμες περιπτώσεις. Εδώ θα προσθέσω άλλες 3 με βάση τα στοιχεία που μας έδωσε πριν από λίγο ο κύριος Τσιόδρας. Κρούσματα ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού, 18,2 άνθρωποι. Και αυτά είναι τα στοιχεία. Πάμε να δούμε και τον επόμενο, από τον οποίο τον έχουμε εξειδικεύσει από το δημογραφικό. Βλέπουμε ότι έχουμε 190 και έναν θάνατο. Αυτό είναι το στοιχείο, όπως δίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Κατερίνα, αποκλειστικά και μόνο για την Ελλάδα. Και λέω να πάμε πάλι μία βόλτα σε περιοχές της Ευρώπης, γιατί οι πόλεις φαντάσματα εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα πάμε αρχικά στην Μάλτα. Είναι η πλατεία του Αγίου Γεωργίου, είναι η κεντρική πλατεία της Μάλτας. Η Μάλτα είναι ένα νησί κράτος και βλέπουμε ότι εδώ δεν κυκλοφορεί κουνούπι, δεν υπάρχει άνθρωπος. Ο κόσμος έχει τρομάξει. Πάμε στην Ιταλία, πάμε στην Φλωρεντία και στην πλατεία Σινιόρα. Είναι η κεντρικότατη πλατεία, η κεντρικότερη πλατεία της Φλωρεντίας, από τις πιο τουριστικές, εκεί που βρίσκεται και ο ομώνυμος καθεδρικός ναός. Βλέπουμε ότι και εδώ η κατάσταση είναι ως ήθιστε τις τελευταίες ώρες. Παραμένουμε στην Ιταλία, πάμε στη Σιένα και στην Πιάτσα Ντελ Κάμπο, μια εξαιρετική πόλη της Ιταλίας, που και εδώ ο φόβος για τον κορονοϊό έχει κλείσει τους ανθρώπους μέσα στα σπίτια τους. Θα πάμε τώρα σε μία από τις πιο τουριστικές πρωτεύουσες του κόσμου. Θα πάμε στην Πράγα και θα δούμε το αστρονομικό ρολόι της Πράγας. Η Πράγα, Κατερίνα, όλοι αντιλαμβανόμαστε το τουριστικό χρώμα που έχει, και όμως αυτή τη στιγμή στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία, εκεί που βρίσκεται το αστρονομικό ρολόι, ο κόσμος είναι ελάχιστος, παρόλο που η Τσεχία έχει πάρει δραστικά μέτρα και έχει μια ελεγχόμενη κατάσταση όσον αφορά τον κορονοϊό. Και θα πάμε τελείως βόρεια,
θα ανεβούμε στο παγωμένο Δουβλίνο και στην Οδό Κονέλ, εκεί είναι ακόμα ημέρα. Εδώ τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Να σου υπενθυμίσω ότι η Ιρλανδία είναι από τις χώρες που μέχρι στιγμής δεν είναι στο κόκκινο σε σχέση με την κεντρική και νότια Ευρώπη. Βλέπουμε μία κανονικότητα με βάση αυτό, αν το συγκρίνουμε με τις εικόνες που προηγήθηκαν. Αν το συγκρίνουμε με Ιταλία και ακόμα και με την Ισπανία, είναι μεγάλη η αντιδιαστολή των εικόνων. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.